ευχαριστεί σχεδόν όλα τα θέματα. Αυτό έλεγα και πριν στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μας. Εμείς ως τοπικός φορέας επιθυμούμε, και εγώ βέβαια ως συγκοινωνιολόγος διαχρονικά, θα ήθελα απλά να τονίσω ότι τα θέματα της οδικής ασφάλειας είναι σπουδαία. Η οδηγική συμπεριφορά είναι ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί από την πολιτεία όπως ακριβώς ελέγχθη, δηλαδή σε σταθερό και επίμονο τρόπο. Η παιδεία, η οδηγική και η, αν θέλετε, η διεπαφή μεταξύ των ομάδων χρηστών της οδού και χρηστών των μέσων μεταφοράς και παράλληλα των πεζών, όπως ξέρετε, είναι σημαντικό ζήτημα. Νομίζω ότι εκείνο που προέχει στις μέρες μας πια και στις κοινωνίες που πλέον οδεύουν για την βιώσιμη κινητικότητα και για περισσότερα μέτρα υπέρ της βιώσιμης κινητικότητας, είναι να μπορούμε να έχουμε περισσότερους πόρους για να τους επενδύουμε, αν θέλετε, σε τέτοια έργα, γιατί δεν είναι μόνο θέμα του οδηγού, αλλά είναι και θέμα των χρηστών της οδού ως πεζών, αν θέλετε, καθημερινά. Να τις επενδύουμε λοιπόν σε έργα τα οποία προοδεύουν και ενισχύουν την οδική ασφάλεια, ενισχύουν την ασφάλεια του ευάλωτου χρήστη, ζητήματα τα οποία θα δούμε και αύριο στην εξαιρετική προσπάθεια που έχετε κάνει για το όχημα του λεωφορείου, το οποίο ευγενώς διαθέτει ο ΑΣΤ και που θα δούμε πραγματικά τους κινδύνους που υπάρχουν τόσο για τους ανθρώπους που βρίσκονται στον δρόμο, αλλά όσο και για τους ανθρώπους που οδηγούν το όχημα αυτό. Εκείνο λοιπόν που καταλήγοντας θέλω να πω είναι ότι όταν τα πρόστιμα από τις διάφορες παραβάσεις που έχουν να κάνουν με την υπερβατική συμπεριφορά από πλευράς ταχύτητας, από πλευράς ζητημάτων που σχετίζονται με την οδική κυκλοφορία οδεύουν πραγματικά σε σωστές λύσεις και σε σωστές επενδύσεις, επιστρέφουν πάλι στην ενίσχυσή της, έτσι ώστε να μηδενίσουμε, αν μπορούμε, βαρύ άγρος των τροχαίων ατυχημάτων που υπάρχουν στη χώρα μας και παγκοσμίως. Σας ευχαριστώ.